αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λένη, όπου θα συζητήσουμε για τις επαναστατικές ιδέες και τη δράση του. Θα υπάρχει μια μέρα με 3 συζητήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τη συζήτηση «Πώς μίλησε ο κόσμος Οκτώβρης» με εισηγητή τον Λέανο Βόλαρη, που είναι συγγραφέας και ιστορικός. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε οι υπόλοιπες 2 συζητήσεις. Να πω ότι η εισήγηση θα κρατήσει γύρω στη 1/2 ώρα. Σε όλη τη διάρκεια της εισήγησης μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Θα χρειαστεί να σκληρώσετε τα χαρτάκια που κυκλοφορούν οι σύντροφοι του διαδρόμου. Και επίσης υπάρχει η δυνατότητα να κατατεθούν και γραπτές ερωτήσεις προς το Προεδρείο και να απαντηθούν και στη διάρκεια της συζήτησης και από τον ίδιο τον ομιλητή. Θα χρειαστεί τα κινητά να είναι στο αφόρυμο και επίσης το κάπνισμα απαγορεύεται μέσα στην αίθουσα. Δίνω το λόγο στον Λέανο Βόλαρη για να ξεκινήσει. Καλημέρα. Καλημέρα σε στις 8 Μάρτη το καινούργιο ημερολόγιο του 1917 φλεβάρισε το παλιό ημερολόγιο που ήσχε στη Ρωσία την περίοδο. Οι εργάτες από τα αεροστάσια της Πετρούπολης βγήκαν στο δρόμο για να τιμήσουν την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας με κέντρο την αντίθεσή του στον πόλεμο και στη φτώχεια που έφερε ο πόλεμος. Αυτή ήταν μια δικιά τους πρωτοβουλία μέσα από τη συλλογική τους προσπάθεια, αλλά πολύ σύντομα γυρίζοντας από εργοστάσιο σε εργοστάσιο και μέσα στους χρόνους της Πετρούπολης, πυροδότησε μια τεράστια γενική απεργία, νέκρωσε η πρωτεύουσα της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και έγινε το πρωτόκολλο. Μέσα σε αυτήν η κυβέρνηση έστειλε το στρατό Όταν η κυβέρνηση έστειλε το στρατό για να καταστήλει τους απεργούς, οι φαντάροι πέρασαν από το πλευρό των απεργών και των διαδηλωτών. Μισούσαν τον πόλεμο, δεν ήθελαν να συνεχιστεί αυτή η ασπροπαγή. Οπότε, μέσα σε 3 μέρες, ένα καθεστώς απολυταρχικό, το πιο καθυστερημένο καθεστώς όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο, με τσάρο, χωρίς δικαιώματα, έφτασε να καταρρεύσει φαινομενικά σαν άνθρωπο πύργος. Ήταν μια τεράστια αλλαγή, μια τεράστια έκρηξη καταρχήν από τα κάτω, το ξεκίνημα και η συνέχεια της Ρωσικής Επανάστασης. Ξυλώνουν τις επομίδες από τους αξιωματικούς, φτιάχνουν και αυτοί επιτροπές
και αρχίζουν και συζητάνε για όλα τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα ζητήματα τα πώς θα έρθει η λύνη και πώς θα μοιραστεί η γη στους αγρότες, γιατί περισσότεροι ήταν αγρότες. Παντού υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αυτό που είναι στο κέντρο αυτής της έκρηξης δεν είναι μία απλώς γενικά κόσμος που κάνει πράγματα, αποκτάει όλη την μορφή. Η δύναμη της εργατικής τάξης και των από κάτω αποκτάει μια συγκεκριμένη μορφή που λέγεται Σοβιέτ. Σοβιέτ είναι η λέξη η οποία ανοίγει, είναι τα αρχικά, στα ρώσικα, δεν ξέρω ρώσικα, αλλά αυτά είναι τα αρχικά, που σημαίνει Συμβούλιο των Εργατών Αντιπροσώπων και στη συγκεκριμένη περίπτωση και των στρατιωτών αντιπροσώπων. Αυτά τα συμβούλια έχουν εμφανιστεί σαν όργανα μάχης της Επανάστασης και την ακρίβεια έχουν εμφανιστεί σαν Απεργιακή Επιτροπή στην Πετρούπολη στην πρώτη Ρώσικη Επανάσταση του 5, αλλά τώρα επανεμφανίζονται μέσα από την πρωτοβουλία των εργατών και των φαντάρων σε γιγάντια κλίμακα, σε σημείο που στην πραγματικότητα να ελέγχουν να είναι μια εξουσία. Να έχουν στα χέρια τους τη δύναμη και την ένοπλη δύναμη, γιατί οι φαντάροι είναι με τα σοβιέ, να ελέγχουν πώς κινείται το οτιδήποτε στις μεγάλες πόλεις της Ρωσίας και κατά κάποια σε όλη τη χώρα. Έχουν τρία χαρακτηριστικά αυτά τα σοβιέ. Αυτή η καινούργια μορφή εξουσίας των εργατών και όσων συμμετέχουν σε αυτά των εργατομμυρίων συμμετέχουν σε αυτά. Το πρώτο είναι ότι οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται από τους χώρους δουλειάς και από τους στρατώνες είναι ανακλητοί. Δεν είναι κάποιοι τους οποίους εκλέγεις για 4 χρόνια ή για 3 χρόνια ή για 3 μήνες και ψήφισε με καυσέ. Είναι ανακλητοί, είναι υπόλογοι στη δημοκρατία των συνελεύσεων στους χώρους δουλειάς. Και όταν αλλάζει η απόφαση και η πλειοψηφία αυτή, αλλάζουν και οι αντιπρόσωποι. Ανακαλούνται και πλέον μαγιά τη θέση του σε όλη την πυραμίδα. Δεύτερον, δεν είναι μια μορφή οργάνωση που γενικώ είναι ο καθένα και η ψήφο του. Στηρίζεται στη συλλογικότητα των εργοστασίων και των άλλων χώρων δουλειά. Εκεί που ο καθένα ξέρει τον συνάδελφό του, ξέρει τις ανάγκες που έχει να αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι μια διαδικασία η οποία είναι πραγματική σε σχέση με το ποιους εκλέγουν και γιατί. Και όχι κάποιος που γενικώς έχει καλό όνομα. Και το τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι ότι τα Σοβιέτ είναι εργαζόμενα σώματα, όπως θα είχε πει ο Λένιν. Δεν είναι απλώς κάποια σώματα που νομοθετούν και τις αποφάσεις της εκτελεί κάποιος άλλος μηχανισμός, ανεξέλεκτος, έξω από όλο αυτόν τον κόσμο που συμμετέχει και δρά, οι αποφάσεις των Σοβιέτ εκτελούνται από τα ίδια τα Σοβιέτ. Η νομοθεσία, να το πούμε με τη σημερινή, με τα λόγια τα σημερινά, η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία συγχωνεύονται. Στα Σοβιέτ, από το πιο μικρό Σοβιέτ μέχρι τα πάντα. Είναι μια καινούργια εξουσία, δημοκρατική, επαναστατική, συλλογική, ό,τι πιο μίλια μακριά από οποιαδήποτε δημοκρατική διαδικασία στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες του καπιταλισμού, αλλά εμφανίζεται το εξής παράδοξο. Μετά τις μέρες που δεν πάρει, μετά την ανατροπή του Τσάρου και στους επόμενους μήνες, ότι τα Σοβιέτ δεν παίρνουν όλη την εξουσία στα χέρια τους. Αντίθετα, μέσα από μια πολιτική διαδικασία και συζήτηση, το Σοβιέτ της Πετρούπολης και συνέχεια συνολικά, στηρίζουν ένα άλλο κέντρο εξουσίας που είχε σχηματιστεί, αυτό που ονομάζεται προσωρινή κυβέρνηση, στην ουσία μια κυβέρνηση των καπιταλιστών, που λένε ξεφορτωθήκαμε τον Τζάρο, αλλά τα πράγματα τώρα θα συνεχίσουν όπως ήταν πριν, και κάποια στιγμή θα γίνουν αλλαγές στη Ρώσικη κοινωνία μεγάλες, και σε αυτή την κυβέρνηση δίνουν όχι μόνο πολιτική στήριξη, δίνουν και υπουργούς. Τα στελέχη των κεντρικών Σοβιέτ της Πετρούπολης και του Πανρωσικού γίνονται υπουργοί
στην προσωρινή κυβέρνηση. Και εδώ είναι το παράδοξο. Στα Σοβιέτ ο κόσμος έχει κάνει την επανάσταση, έχει δημιουργήσει τη δική του εξουσία, αλλά ταυτόχρονα η πλειοψηφία μέσα στα Σοβιέτ δεν είναι με αυτούς που λένε να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο και να ολοκληρώσουμε την επανάσταση. Είναι σε άλλες πολιτικές δυνάμεις, είναι σε κόμματα της αριστεράς, που μέχρι τότε ήταν παράνομα, μπορούσαν σε παρανομία, πηγαίναν με εξορία, πηγαίναν φυλακή, οτιδήποτε, τους μενσεβίχους, τους εσέδους, με διάφορα ρεύματα, αλλά που το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν η ρεφορμιστική αριστερά της εποχής, που έλεγε ότι η επανάσταση έφτασε εδώ που έφτασε, μπράβο μας, έχουμε αποκτήσει την πιο πλέρια δημοκρατία που μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Η εργατική τάξη στη Ρωσία δεν μπορεί να πάρει την εξουσία. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να βάζουμε τέτοιου τύπου ζητήματα. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό και μέσα από αυτό το δρόμο θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή όλες τις αλλαγές που θέλουμε σε αυτή την κοινωνία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος. Κάποια στιγμή θα μοιραστεί η γη στους αγρότες. Κάποια στιγμή η εργατική τάξη θα αποκτήσει το οκτάωρο, θα αποκτήσει λόγο στην παραγωγή, θα αποκτήσει κλπ. Μέχρι τότε πρέπει να πηγαίνουμε με ρεαλισμό σε αυτή την πόλη. Και υπάρχει μια μειοψηφία στα Σοβιέτ, η επαναστατική αριστερά της εποχής, από κόμμα των Μπολσεβίκων του Λένιν και του Τρότσκι, πολύ σύντομα, η οποία έλεγε ότι όχι, μπορούμε να φτάσουμε μακριά. Μπορούμε να φτάσουμε στο σύνθημα που, που έβαλε ο Λένιν από παρακάτω, να περάσει όλη η εξουσία στα Σοβιέτ, όλη η εξουσία στα εργατικά συμβούλια. Υπάρχει μια περιγραφή από έναν, και αυτό δεν το λέγανε γενικώς επειδή το γράφουν σε μια εφημερίδα, προσπαθούσαν να το βάλουν μέσα στη φωτιά της Επανάστασης, μέσα στις μάχες της Επανάστασης που ξεκινούσαν. Υπάρχει μια περιγραφή από έναν άγνωστο σήμερα χρονικογράφο της Ρώσικης Επανάστασης, Σουχάνοφ λέγεται, ο οποίος έχει το εξής ωραίο περιγραφικό, ότι με το πουνικά η Επανάσταση του Λεβάρη και τις επόμενες εβδομάδες, οι Εσέροι και οι Μεζεμβίκοι πήγανε στο παλάτι της Ταυρίδας, εκεί που έγινε η προσωρινή κυβέρνηση, και οι Μπολσεβίκοι πήγανε στα εργοστάσια. Ήταν πιο διαφορετική δρόμοι όχι μόνο στο τι λέω, αλλά και πού τα λέω και ποιους πιάνω για να προχωρήσουν αυτή τη μάχη μπροστά. Οι Μπολσεβίκοι δεν πήγαν στα εργοστάσια αυτή τη δρόμη που ήρθαν τότε, το Φλεβάρι και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1917. Οι Μπολσεβίκοι είχαν χτιστεί χρόνια πριν, σαν οργάνωση και σαν κόμμα, προσπαθώντας, ριζώνοντας μέσα στα εργοστάσια. Ήταν μια ολόκληρη διαδικασία, αλλά τους χαρακτήριζε αυτό το πράγμα, ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο έβαζε από τη γέννησή του σε αρχές του 1900 ότι η εργατική τάξη της Ρωσίας μπορεί να είναι, θα είναι η ηγεμονική δύναμη στην ανακοπή του τσαρισμού και στην απελευθέρωση όλων των κατεπιεσμένων στη Ρωσία. Ήταν επίσης το κόμμα το οποίο όταν έφτασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ήταν το πιο ξεκάθαρο ότι αυτός ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός, αυτός ο πόλεμος γίνεται για να μοιράσουν τον κόσμο οι μεγάλοι και ότι η εργατική τάξη σε όλο τον κόσμο δεν έχει κανένα συμφέρον από αυτόν τον πόλεμο, αντίθετα πρέπει να το μετατρέψει σε επανάσταση, να ανατρέψει τις άρρωστες τάξεις που έχουν επιθύσει την ανθρωπότητα στο αίμα. Αυτά ήταν μεγάλα αγωνάρια, αλλά υπήρχαν και άλλα σε αυτή τη διαδικασία. Στρατηγικές, μεγάλες επιλογές, οι οποίες ήταν πολύ καθοριστικές για το πού θα πάει το κόμμα των Μπολσεβίκων και πού θα πάει η Ρωσική Επανάσταση. Ανέφερα πριν το σύνθημα «Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ». Αυτό δεν ήταν ένα γενικός συναισθηματικό σύνθημα, να το πούμε έτσι. Ήταν Σοβιέτ και λέμε «Όλη η εξουσία». Αυτή τη στρατηγική ήταν μια ολόκληρη στρατηγική, την οποία βάζει ο Λένιν όταν επιστρέφει στη Ρωσία από την εξορία που ήταν πολιτικός του στόχος,
σε θέσεις, έτσι λέγεται, θέσεις του Απρίλη, σημεία, ήταν μια ολόκληρη συζήτηση μέσα στο Πολυσυμπητικό Κόμμα που έλεγε, και γι' αυτό ονομάστηκαν θέσεις του Απρίλη, γιατί τότε τις παρουσίασε, που αντιπροσώπευε μια ολόκληρη δουλειά που είχε γίνει πριν, τα προηγούμενα χρόνια, που έλεγε το εξής, ότι τα Σοβιέ μπορούν να πάρουν την δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταρρύθμιση αυτού του δημοκρατικού κράτους που έχουμε κατακτήσει. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κράτος για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των εργατών, των αγροτών κτλ. Αντίθετα, η εργατική τάξη πρέπει να το συντρίψει αυτό το κράτος και έχει στα χέρια της αυτή τη μεγάλη και πανίσχυρη δημοκρατική εξουσία που μπορεί να μπει μπροστά, να δώσει την εξουσία στην εργατική τάξη, να βάλει τη δικιά της σφραγίδα σε όλα τα μεγάλα ζητήματα που είχαν ανοίξει εκείνη την περίοδο, τον πόλεμο, την οικονομική κρίση και ταυτόχρονα να απελευθερώσει όλους τους καταπιεσμένους της Ρωσίας. Όλους και όλους. Από τις γυναίκες μέχρι τις καταπιεσμένες εθνότητες, μέχρι τους αγρότες που θέλανε τη γη, όλο τον κόσμο που ξεγερώνει. Και αυτό πατούσε σε μια ολόκληρη θεωρητική κληρονομιά, μια θεωρητική παράδοση του Μάρξ, που τη βάζει ο Λένιν σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε εκεί στα μέσα της Ρώσικης Επανάστασης, το κράτος και επανάσταση, έτσι ονομάζεται, που βάζει αυτά τα ζητήματα συνολικότερα. Ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα όπου το κράτος υπηρετεί την άμεσα τάξη, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, δεν θα αφήσουμε πέτρα πάνω στην πέτρα, και θα φτιάξουμε μια εργατική εξουσία, οι εργάτες, οι εργάτριες, όπου κάθε μαγείρισα θα μπορεί να κυβερνάει αυτό το κράτος. Δεν θα είναι υπόθεση κάποιων μηχανισμών, ανεξέλεκτων, γραφειοκρατικών, που είναι δεμένοι με τους καπιταλιστές. Εμείς μπορούμε να πάρουμε το τιμόνι της κοινωνίας στα χέρια μας. Αυτό ήταν ένα πολύ βασικό. Και το δεύτερο που κάνουμε την εκπροσωπική, μαζί με αυτό το ξεκαθάρισμα, είναι μια, για να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη φράση του Λένιν, ότι πρέπει να εξηγούμε υπομονετικά αυτή την προοπτική. Η Μπολσεβίκη ήταν μια μειοψηφία, σας. Η πλειοψηφία ήταν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα συγκρίσεις με το σήμερα, αλλά σκεφτείτε εργατικά συμβούλια που είναι γεμάτα αντιπροσώπους και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς, διαλέξτε. Η Μπολσεβίκη ήταν μια μικρή μειοψηφία, αρχικά, σε αυτό το σε αυτό τη θάλασσα εργατικής δημοκρατίας. Και δεν αντιμετωπίσανε την πλειοψηφία των εργατών και των φαντάρων που είχαν αυταπάτες για αυτά τα κόμματα, ενώ παλεύανε την ίδια στιγμή. Δεν τους αντιμετωπίσανε σεκταριστικά, ότι ξέρετε κάτι, έχετε αυταπάτες, σας καταγγέλουμε, καταγγέλουμε τις εξεπουλημένες ειδησίες και λίγο σχολείο αποχωρούμε. Δεν φτιάξαν τα δικά τους ΟΚΕΕ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 Ε
στρατών δεν φτιάξανε, σκεφτείτε διάφορα. Παλέψανε για να δώσανε βάση, βάρος, στο να παλεύουν μαζί με όλον αυτόν τον κόσμο και μέσα από αυτή την βάση να τον πείθουν για την συνολική προοπτική της Επανάστασης. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, από μικρά. Το εργοστάσιο που έχει μείνει σαν σύμβολο της Ρώσικης Επανάστασης είναι το εργοστάσιο Κουτίλοφ στην Πετρούπολη. Εδώ το εργοστάσιο με 30.000 εργάτες, εκεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο στην Ρωσία. Που έχει μείνει σαν, άμα διαβάσετε, ψάξετε, το κάστρο των Μπολσεβίκων. Δεν ήταν κάστρο. Είχαν την Μπολσεβίκη παρουσία, πριν την έπρεπε. Δεν ήταν κάστρο των Μπολσεβίκων. Ήταν κάστρο όλης της αριστεράς, αλλά η Μπολσεβίκη ήταν μειοψηφία. Πώς γίνονται πλειοψηφία, δίνοντας τη μάχη μέσα με τους εργάτες του Κουτίλοφ για να επιβάλλουν τον εργατικό έλεγχο. Γιατί είχε ζητήματα τεράστια το εργοστάσιο λόγω της οικονομικής κρίσης και έμπαινε το ζήτημα θα μείνει ανοιχτό. Θα γίνουν απολύσεις, πώς θα δουλέψει. Και βάζανε αυτά τα ζητήματα χοντρά και τα συνδέανε με τη συνολικότερη προοπτική.
Και έτσι φτάνει το κουτίλο να γίνεται και το Συνδικάτο του και η Εργατική του Επιτροπή και το Σοβιέτ, στο οποίο έκρινε αντιπροσώπους, να γίνεται κάστρο των Μπολσεβίκων. Αλλά για να μην πηγαίνουμε από παράδειγμα σε παράδειγμα, να πάμε σε δύο μεγάλες κομβικές στιγμές. Γιατί η Επανάσταση ξεκινάει το Φλεβάρι και τους επόμενους μήνες ο κόσμος, ούτε οι εξελίξεις μένουν σταθερές, ούτε η άκουσα τάξη μένει με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε το εργατικό κίνημα περιμένει να διαλέξει ποιες από τις προτάσεις θα στηρίξει σε μια ψηφοφορία. Έχουμε τον Ιούλιο του 1917 ένα μεγάλο τεστ. Η εργατική τάξη της Πετρούπολης ξεκινάει ένα μαζικό κίνημα το σε κόντρα με τις ηγεσίες που είχε εκλέξει στα Σοβιέτ, απαιτώντας από αυτές τις ηγεσίες επιτέλους να εφαρμόσουν αυτά για τις οποίες ψήφισε. Να σταματήσουν τον πόλεμο και να εξασφαλίσουν ειρήνη. Και να εξασφαλίσουν ειρήνη και ψωμί. Και φτάνει αυτή η εξέγερση στον κίνδυνο ότι θα συγκρουστεί με, αλλά θα μείνουν απομονωμένοι οι εργάτες της Πετρούπολης από την υπόλοιπη Ρωσία. Από τη Μόσχα, από τις άλλες μεγάλες πόλεις. Και άρα χρειάστηκε να παρέχουν ενεργητικά οι Μπολσεβίκοι, όχι για να τους πούνε απλά πηγαίνετε σπίτια σας, για να πάρουν μέρος στο κίνημα, να δώσουν μάχη για το με ποιες μορφές θα εξελιχθεί, ποια συνθήματα θα προβάλλει και να εξηγήσουν ότι δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η ώρα για να πάρουν μόνοι τους οι εργάτες της Πετρούπολης στην εξουσία. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, η οποία κόστισε στους Μπολσεβίκους, όχι σε επιρροή γενικώς στην εργατική τάξη, κόστισε διώξεις από την προσωρινή κυβέρνηση που έλεγε ότι αυτοί εδώ είναι υπονομευτές, αποκαλυστές και οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο μεγάλο τεστ έρχεται το Σεπτέμβριο του 1917. Είπαμε, η άκουσα τάξη δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ο στρατηγός Κορνίλοφ, ο αρχιστράτηγος, ο διοικητής του Ρώσικου στρατού, με τη στήριξη βρείτε ένα κάθαρμα που να μην το στήριζε. Τραπεζίτες, βιομηχανοί, γεωκτήμονες, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Ιμπεριαλιστές, οτιδήποτε. Οργανώνει πραξικόπημα. Απόπειρα πραξικοπήματος. Η απειλή ήταν καθαρή. Κρεμάλα για όλους. Όχι μόνο τους Μπολσεβίκους, για τους πάντες. Επιστροφή στην πειθαρχία και να με κοστά. Οι Μπολσεβίκοι μπήκανε μπροστά στην αντίσταση στο πραξικόπημα του Κορνίλου, συνεργαστήκανε με τα κόμματα της προσωρινής κυβέρνησης που τους είχαν βάλει φυλακή τον Ιούλη, κινητοποιήσανε ολόκληρα τα Σοβιέτ σε μια τεράστια κινητοποίηση που δεν μπορούσε το πραξικόπημα να κινηθεί με τα τρένα καν προς την Πετρούπολη. Το πραξικόπημα καταραίει, δεν έφτασαν ποτέ οι πραξικοπηματίες στην Πετρούπολη, από τον μέτωπο, και ταυτόχρονα ενώ μπαίνουν μπροστά σε αυτό που λέμε ενίο μέτωπο, μετά ήταν αυτή η φράση, δηλαδή οι Μπολσεβίκοι συσπηρώνουν στη δράση όλες τις δυνάμεις που θέλουν να συγκρουστούν με τον πράξιμο του Κορνέλου. Ταυτόχρονα δεν δίνουν πολιτική στήριξη. Ταυτόχρονα λένε ότι αυτό είναι ένα δίδαγμα, ένα μάθημα, το ότι η Επανάσταση για να μην πνιγεί στο αίμα πρέπει να πάει μπροστά. Κρατάνε την πολιτική τους ανεξαρτησία και προχωράνε μπροστά. Τι σημαίνει προχωράω μπροστά? Σημαίνει ότι από το Σεπτέμβρη, σε μια πολύ γρήγορη εναλλαγή, είπαμε πώς λειτουργούν τα Σοβιέτ, οι Μπολσεβίκοι αποκτούν την πλειοψηφία στο Κεντρικό Συμβούλιο των Συνδικάτων. Εκατομμύρια εργάτες. Στο Παρουσιακό Συντονιστικό των Εργοστασιακών Επιτροπών. Δεκάδες εκατομμύρια. Και στα Σοβιέτ. Πρώτα στο Σοβιέτ της Πετρούπολης και μετά στο Σοβιέτ της Μόσχας και ακολουθούν το Σοβιέτ εκεί, έχουν το Σοβιέτ του Βλαδιβοστόκου. Δεκάδες Σοβιέτ, μεγάλα και μικρά. Μην φανταστείτε ότι ήταν γενικώς μια χαρούμενη διαδικασία, ήταν μια πολιτική μάχη και οργανωτική που να δώσει αυτό το πράγμα. Στο Σοβιέτ της Πετρούπολης ψηφίζανε, ήταν 2.000 αντιπρόσωποι, ψηφίζανε βγαίνοντας από διαφορετικές πόρτες και έγινε δύο φορές επανακαταμέτρηση. Γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν οι ρεφορμιστές ότι χάνουμε την πλειοψηφία σε αυτό το Σοβιέτ. Πώς το καταφέρανε? Και το σύνθημα που είχαν προσεβεί σε αυτό ήταν
ότι παίρνουμε την πλειοψηφία γιατί το πρόγραμμά μας είναι πολύ απλό. Όλη η εξουσία στο ΣΥΠΕ, ανατροπή αυτής της κυβέρνησης, η εργατική τάξη εφαρμόζει τη δημοκρατία της και είναι η μόνη εξουσία στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλη. Πώς το καταφέρανε αυτό το Βολσεβίκη? Το καταφέρανε με την υπομονετική δουλειά και με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που είχαν πάρει το προηγούμενο διάστημα και επειδή είχαν γίνει και ένα μαζικό κόμμα. Ξεκινήσανε, τα νούμερα είναι ενδεικτικά, αλλά είναι χαρακτηριστικά. Ξεκινήσαμε την επανάσταση στην Πετρούπολη με λιγότερο από 2.000 μέλη και στις παραμονές του Οκτώβρη είχαν 40.000 χώρια από τους στρατιώτες. Σε επίπεδο χώρας 300.000 μέλη, 350.000 μέλη, που αυτό που τα τύφανε σε τα σαφροζανάς περίεργους μηχανισμούς, κάποτε να λένε, οι εφημερίδες τους, τα έντυπά τους, η πολιτική τους συζήτηση ήταν ο τρόπος με τον οποίο χτίσανε αυτό το τεράστιο ρεύμα. Και έτσι τον Οκτώβρη, 25 Οκτώβρη, με το παλιό ημερολόγιο τώρα, οργανώσει, όταν ξεκίνησε το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΠΕ, αυτή η μεριά των Βολσεβίκων και με άλλες ομάδες της πανεσχατικής αριστεράς, ο Βολσεβίκη ήταν καθοριστικότερο, φτάνει να έχουν τη συντριπτική πλειοψηφία. Που πήρε την απόφαση ότι έχουν η εξουσία στα Σοβιέτ, εκλέγουμε την κυβέρνηση στα Σοβιέτ. Και επειδή δεν φτάνουν οι αποφάσεις των συνεδρίων, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν φτάνει μια ωραία απόφαση. Οι Μπολσεβίκοι είχαν οργανώσει εκείνο το ίδιο βράδυ την κατάληψη των κλειδιών της εξουσίας, κτηρίων, τηλεγραφείων, οτιδήποτε, στην Πετρούπολη και άλλο δύο-τρεις μέρες μετά στη Μόσχα. Με επικεφαλή τον Τρότσκι, τον πρόεδρο της στρατιωτικής και πανεσχατικής επιτροπής του ΣΥΠΕ, αλλά που είχαν κάνει μια ολόκληρη δουλειά σαν κόμμα για να εξασφαλίσουν ότι η δημοκρατική απόφαση του ΣΥΠΕ θα γίνει πράξη. Έτσι νίκησε ο κόκκινος Οκτώβρης και η νίκη του κόκκινου Οκτώβρη ήταν απελευθέρωση. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση που θα συνεχίσουμε και μετά. Η νίκη δεν ήταν ένα παραξικόπημα των Βολσεβίκων, ήταν επιβεβαίωση της θέλησης της πλειοψηφίας. Το πρώτο πράγμα που κάνανε η κυβέρνηση στο ΣΥΠΕ ήταν να πει ειρήνη. Η Ρωσία αποσύρεται τον πόλεμο. Με ένα διάταγμα. Και όχι μόνο ένα διάταγμα, δημοσιεύουμε και τις μυστικές συνθήκες που είχαν υπογράψει όλοι οι μεγάλοι για να μοιράσουν τον κόσμο. Ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή, που και στις μέρες μας είναι πολύ επίκαιρη. Δεύτερον, υγεία στους αγρότες. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα των αγροτικών επιτροπών. Αυτό γίνεται νόμος και το εφαρμόζουν οι αγροτικές επιτροπές. Δεν ήταν το πρόγραμμα που είχε πει. Ήταν πρόγραμμα άλλο που συμμετείχε στην κυβέρνηση και δεν το εφάρμοσε. Και οι Βολσεβίκοι λένε, τα Σοβιέτ λένε, αυτό θα εφαρμόσουμε. Γιατί αυτό θέλει πλειοψηφία. Καταπιεσμένες ενότητες. Ουκρανοί, για να θυμηθούμε και σήμερα. Όχι μόνο εκτεθειόμαστε στην αυτοδιάθεση, μέχρι αποχωρισμού από κράτος της Ρωσίας. Να κάνετε το δικό σας αν θέλετε. Ενώ εμείς λέμε ότι πρέπει όλοι οι εργάτες να είναι μαζί. Εργατικός έλεγχος. Οι εργατικές επιτροπές σε κάθε εργοστάσιο μπορούν να ελέγχουν, να αποφασίζουν για τα πάντα και να επιβάλλουν τις θελήσεις τους στο καπιταλιστικό και αν δεν προσφέρει, μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Πάλι αυτό ήταν η απόφαση των εργατικών επιτροπών, δεν είχα κάτι ξέχωρο. Και από εκεί πέρα όλη η μεγάλη σύγκρουση για να χτιστεί μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Η απελευθέρωση των γυναικών, άλμα μέσα σε λίγους μήνες από την πιο καθυστερημένη χώρα σε αυτά τα δικαιώματα με το δικαίωμα ξαφνικά οι γυναίκες να έχουν το δικαίωμα στην έκδοση να καταργηθούν ή την υποποίηση της ομοφυλοφιλίας. Αυτό που λέμε πάλι ενάντια στο σεξισμό να έχει κέντρο την εργατική τάξη και να κάνει άλματα που και σήμερα αυτά παλεύουν να κάνει. Και από εκεί και πέρα οι τέχνες, όταν απαλλάσσεται η τέχνη από κριτήριο του κέρδους, γίνεται δυνατότητα η δημιουργικότητα και των καλλιτεχνών να ανθίσει και η δίψα του κόσμου για τέχνη να γίνει πολλαπλάσια. Αυτό σήμαινε η Ρώσικη Επανάσταση.
Έτσι φτάσαμε στην την Οκτώβρη με μια εργατική τάξη η οποία συνειδητά προχώρησε μπροστά, πήρε το τιμόνι της εξουσίας της κοινωνίας στα χέρια της, έχοντας στο κέντρο της ένα επαναστατικό κόμμα σαν τους Μπολσεβίκους που λένε και την πρόσφυγη. Καλημέρα, Ματέος Παναγιώτης. Μένω στην αδέλφια Χαρκιδόνα.
Είμαι μέλος του πυρήνα ΣΤΕΚ Νέας Ιωνίας, εργαζόμενος στις Ιταλίδες Δημόσιας Πολίτης και ειδικός γραμματέας κομματιών πολιτικών. Καλημέρα και πάλι. Λυπάμαι που έχασα ένα ολόκληρο 20 λεπτό από την ομιλία του συντόπου Μπόλα. Ψάχνοντας, απλώς να έρθω εδώ. Λοιπόν, κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει άπειρες φορές για το πώς νικήσει ο κόκκινος Οκτώβρης, πρώτα για την εισβολή που ξέρουμε στη Σοβιετική Ένωση, η επέμβαση σε εσωτερικά της Νεαρής Σοβιετικής Ένωσης άρχισε από την άνοιξη του 18 με αποβάσεις Βρετανών, Γάλλων και Αμερικανών. Μετά τον Νοέμβρη του 18 που παραδόθηκε η Μέλη Γερμανία, γενικεύτηκε η εισβολή με άλλα 17 μέσα στα οποία και η Ελλάδα. 20 Φλεβάρι του 19 το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα προβάστηκε στην Οδυσσό με κεφαλής τον στρατηγό Μίδε. Εδώ να αναγνωρίσουμε και να αποκαλύψουμε μάλλον άλλη μια φορά Βλαστήρα και Παπάγο, οι οποίοι ήταν υποψήφοι εθελοντικά να είναι επικεφαλής του Εκστρατευτικού Σώματος της Ευρωπαϊκής Σοβιετικής Ένωσης. Το Ελληνικό Εξαρτητικό Σώμα ήταν το πλέον αντιδραστικό από τα 14. Όλα τα μέλη του, όλοι οι στρατιώτες και αξιωματικοί, ήταν εθελοντές, επιλεγμένοι αντιπαραστάτες. Παρόλα αυτά, προς τιμή τους, ένας μικροσκοπικός αριθμός Ελλήνων στρατιωτών προσχώρησε στους υποσχετικούς. Από εκεί και πέρα, το Ελληνικό Εξαρτητικό Σώμα, επειδή ήταν το πλέον αντιδραστικό, γνώρισε τις μεγαλύτερες απώλειες από όλα τα εθνικά εξαρτητικά σώματα που εισέβαλαν. Ενδεικτικά, μία μέρα σε μία μάχη που έγινε στο Χάρκοβο, σκοτώθηκαν 500 Έλληνες. Αυτό που έγινε με το Εθνικό Εξαρτητικό Σώμα σε μιλικούτιο βαθμό, δηλαδή την προσπόρηση στους επαναστάτες, στα άλλα εξαρτητικά σώματα έγινε σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Σε πολύ μεγάλη κλίμακα, αυτό συνέβαινε στο να ενισχύουν γρήγορα τα εκλογικά εξαρτητικά σώματα και μέχρι το 1920 να αποχωρήσουν, από τη Σοβιετική Ένωση. Οι αποστάτες αρνήθηκαν να πολεμήσουν τον επαναστατημένο λαό και εντάχθηκαν στις τάξεις του επαναστατημένου λαού. Είχαν απέναντί τους δύο πανίσχυρους στρατούς, τον κόκκινο στρατό και το μαύρο στρατό που είχε κυρίως την έδρα του στην Ουκρανία. Αυτά ως προς την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, το άλλο έχει να κάνει με τον εμπλήρω στη Σοβιετική Ένωση που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 17 και έληξε τον Οκτώβριο του 22. Από τη μια μεριά ήταν ο κόκκινο στρατό και ο μαύρο στρατό και από την άλλη η αντίδραση. Ο λευκό στρατό και ο πράσινο στρατό. Ο πράσινο στρατό ήταν τοπικό φαινόμενο της Ουκρανίας, είχε την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και πολεμούσε και τους λευκούς και τον κόκκινο στρατό. Αρχηγή των ρευκών ήταν ο Χότσα, Βράγκερ, Μπέντιξ, Ντεκίνη. Οι ξένες χώρες αναγνώρισαν τον Χότσα σε ένα αρχηγό του κράτους. Τους είχε ξυνό πολύ γρήγορα, 7 Φλεβάρι του 1920 τον επέλεσαν στο Ιωτική. Στην Ουκρανία υπήρχε, είπαμε, και ο αρχηγός μαύρος στρατός. Ο άλλος, ο υπαρχηγός, ο Βράγκερ, ιτήθηκε κατά κράτος στην Κρυμαία το 19 από το μαύρο στρατό. Το 1920 έφυγε από το εξόριστος για το Βέλγιο όπου και πέθανε το 1928 και μαθαίνει τον τόπο και αυτό και ο Χότσα. Οι λευκοί ιτήθηκαν τον Οκτώβριο του 22 οριστικά. Παρ' όλα αυτά κάποια τμήματά του, κάποια σώματά του μέχρι το 34, κατά άλλους μέχρι το 38, εξεργόντουσαν στην Αρχανία ένταση Σοβιετικής Ένωσης, οπότε και τους περιμαντεύσαμε, όπως καταλαβαίνετε, κλείστηκαν σε κουλάκ, βρήκαν εγκαστικία τα παιδιά. Και τώρα κάποια εκπληκτικά δεδομένα, ο κόκκινος στρατός αριθμό σε 3 εκατομμύρια μέλη και ο κόκκινος στρατός δεν εισβήθηκε από τον εξτιμισμένο το Φεβρουάριο του 18, ολυμπήθηκε η κόκκινη φρουρά που αποτέλεσε τη μαγέτη του σκελετών. Επανέρχομαι, ο κόκκινος στρατός είχε 3 εκατομμύρια μέλη, ο λευκός στρατός 2.400.000 στρατιώτες, από τον κόκκινο στρατό, δυστυχώς,
πάνω από 1.200.000 επαναστάτες πολεμιστές χαθήκανε από το Ελληνικό Στρατό 1.500.000. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Χρειάζεται να θυμόμαστε τι σχέση είχαν οι Μπολσεβίκοι στη διάρκεια της Ρώσικης Επανάστασης με τους αστικούς θεσμούς. Και έχει σημασία και γιατί οι αστικοί θεσμοί στη Ρωσία κράτησαν λίγο καιρό, αλλά και γιατί οι αστικοί θεσμοί που υπάρχουν σήμερα εδώ έχουν κρατήσει δεκαετίες και αιώνες. Υπήρχε η συντακτική συνέλευση, η οποία, αν θυμόμαστε από την ιστορία του Λυκείου, είναι το πρωταρχικό θεσμικό όργανο που φτιάχνει ένα σύνταγμα σε μια αστική δημοκρατία. Είχε συντακτική συνέλευση και η Ελλάδα στην Επανάσταση του 1921. Συντακτική συνέλευση λοιπόν. Ήταν αυτό που πήγαν να κάνουν οι αστεί κυρίως και η ρεφορμιστική αριστερά για να φτιάξουν μια αστική δημοκρατία. Ένα αστικό κοινοβούλιο με υπουργούς, με καθολική ψήφο που τα αφεντικά μπορούν να κάνουν εκλογές και να βάζουν χρήματα για τις προεκλογικές τους καμπάνιες κτλ. Οι Μπολσεβίκοι, έχοντας Σοβιέτ, έχοντας κερδίσει ένα πραξικόπημα το καλοκαίρι, έχοντας το στρατό με το μέρος τους, και φαινόταν από πού φάνηκε ότι έχουν το στρατό με το μέρος τους, μόνο από τα Σοβιέτ, όχι, συμμετείχαν στη συντακτική συνέλευση. Και πριν την κατάληψη της εξουσίας του Οκτώβρη και μετά την κατάληψη της εξουσίας. Γιατί η αντιμετώπιση που είχαν, και αυτό ήταν συμβόλαιο του Λένιν, ήταν ότι αν δεν μπαίνει όλη η εργατική τάξη μαζί με την πρωτοπορία, η πρωτοπορία δεν χτυπάει. Το χτύπημά της δεν έχει δύναμη από πίσω. Και για να πείσουν την εργατική τάξη να στηρίξει την προοπτική των Σοβιέτ, συμμετείχανε στα αστικά όργανα, έχοντας πάντα τις αρχές τους. Και ποιες ήταν οι αρχές τους? Ότι οι απεργίες στο εργατικό κίνημα, τα Σοβιέτ, τα οποία παρεμπιπτόντως θα έφτιαξε η εργατική τάξη αυθόρμητα σε μεγάλο βαθμό, δεν μαζέψανε οι Βολσεβίκοι από εδώ και από εκεί και σταχυολογήσανε κόσμο. Τα φτιάξανε κόσμος με μεγάλο έργος, μεγάλο έργος πολιτικά. Λοιπόν, αν δεν πάρουν όλο αυτό το μεγάλο πολιτικό έργος της εργατικής τάξης και να το πείσουν με τη δική του πράξη, με τη δική του δράση, με τα δικά του δάκρυα από λάθη και ίντες για την προοπτική των Σοβιέτ, ξέρουν ότι είναι καταδικασμένοι και οι ίδιοι και η αριστερά και η εργατική τάξη. Και αυτό το λέω γιατί από τότε έχουμε δει, και τελειώνω αυτό, έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, μετά την Ρώσικη Επανάσταση, την εργατική τάξη να φτιάχνει αντίστοιχα όργανα με Σοβιέτ. Διαφορετικά εδώ και εκεί, κατανοητό, αλλά να φτιάχνει έτσι και αυθόρμητα. Και δεν είχε αριστερά να τα στηρίξει στα σοβαρά με την προοπτική αυτά να γίνουν η καινούργια εξουσία και να τραβήξουν την κοινωνία προς κάτι καλύτερο. Ο Λένιν έλεγε ότι